Με λένε Βασίλη Ψαφά. Είμαι υποψήφιος στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης με την παράταξη της ΑΡΕΝ. Η ΑΡΕΝ είναι φέτος νεολαία σε αυτές τις εκλογές. Τις φοιτητικές πρέπει να δώσει ένα μήνυμα. Έχει αρχίσει να πνέει ο αέρας της αλλαγής. Το είδαμε αυτό στις βουλευτικές. Τα κόμματα του δικοματισμού και του μνημονίου καταποντήθηκαν από τον κόσμο. Τα ποσοστά τους φάνηκαν ιδιαίτερα χαμηλά. Αντιθέτως, η παράταξη της δημοκρατικής αριστεράς ανέβηκε κατά πάρα πολύ. Έτσι και η ΑΡΕΝ φέτος έχει ενισχυθεί. Η ΑΡΕΝ είναι από τις παρατάξεις που είναι ενάντια στο νόμο 4.009. Αυτές οι εκλογές είναι ένα μήνυμα για όλη την κοινωνία ότι οι νέοι φέτος, δεν είναι η γενιά του καναπέ και η γενιά του φραβού, όπως όλα την αποκαλούν οι περισσότεροι, αλλά είναι η γενιά της ανατροπής, η γενιά που θα δει και θα τα αλλάξει όλα. Πρέπει σε αυτές τις εκλογές να περάσει όλους το μήνυμα από την νεολαία ότι με το μνημόνιο και με τις πολιτικές της λιτότητας δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα και μόνο αν αλλάξουν τις κριτικμοί στα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς και στο κοινοβούλιο είναι το πρώτο βήμα για να γίνει ανατροπή και να ζήσει ο λαός σε καλύτερες συνθήκες εργασίας. Είμαι ο Πέτρος από το αγωνιστικό φορέμα. Είσαι υποψήφιο. Ναι, εννοείται. Σε ποιο τμήμα? Στου πολιτικού δημοτικού. Αγωνιστικό φοιτητικό ρεύμα. Πρώην ΠΑΣΚ δηλαδή. Που πρόσκειται στο. Ήταν τέλο πάντων στο. Όχι, στο... η νέα παράταξη ιδρύθηκε από μέλη και στελέχη τη ΠΑΣΚ. Παράδειγμα και από κάποιου άλλου ανθρώπου οι οποίοι συμφώνησαν με την ιδρυτική διακήρυξη τη νέα παράταξη. Ουσιαστικά αυτή η κίνηση έγινε σαν μια φυσική συνέπεια, θα έλεγα, εδώ πέρα στο Βόλο. Που βλέπουμε ότι η στάση η οποία κρατούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και το τελευταίο διάστημα που το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση και ασκούσε μια νεοφιλελεύθερη πολιτική και η ΠΑΣΚ δεν, η ΠΑΣΚ κεντρικά, δεν έδινε απαντήσεις και δεν όσο έντονα όσο θα θέλαμε εμείς τουλάχιστον στην νεοφιλελεύθερη αυτή πολιτική, στην νεοφιλελεύθερη πολιτική, όσο και στα θέματα παιδείας με τον Ενωμένο Διαμαντοπούλου. Κατέληξε λοιπόν αυτή μας κίνηση σαν μια φυσική συνέπεια να απεγκλωβιστούμε από τα στενά όρια της ΠΑΣΠ, καθώς η ΠΑΣΠ έχει αποκολλήσει, θα έλεγα, τις αρχές και τις αξίες της και περνάμε σε ένα νέο βήμα, σε ένα νέο εγχείρημα, το αγωνιστικό φοιτητικό ρεύμα, που ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να ανασυνθέσει το δημοκρατικό προοδευτικό χώρο. Ξέρεις αν ναι, αυτό συνέβη και σε άλλα πανεπιστήμια και σε άλλες πόλεις? Προφανώς. Ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και από το Βόλο, αλλά οι αναφορές μας είναι και στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, σε κάποιες σχολές στην Αθήνα και σε κάποια τέη της χώρας, στην Θεσσαλονίκη, στα Γρεβενά, στη Φλόρινα. Σε πρώτη φάση η καταγραφή είναι ικανοποιητική. Θεωρώ πως και τα αποτελέσματα θα δικαιώσουν την προσπάθειά μας και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια νέα μέρα την επόμενη των εκλογών προκειμένου να βρούμε και άλλους συνομιλητές και άλλους να συμπλέψουν μαζί μας. Ονομάζομαι Γιώργος Μούγιος, είμαι πρόεδρος των φοιτητών του ΠΤΕΑ, είμαι υπεύθυνος διοίκησης στην οργάνωση της ΝΑΠΟΜΗ ΦΟΚΟΥ και φυσικά κατεβαίνω ο σύμβος με την ΝΑΠΟΜΗ ΦΟΚΟΥ στη σχολή μου. Γενικά το πνεύμα των εκλογών είναι πολύ βαρύ, διότι έπεται μετά από κάποιες εκλογές οι οποίες είχαν έναν πολύ, πολύ διασυμπλωμένο πολιτικό χαρακτήρα. Πολλοί άνθρωποι είναι οργισμένοι, είναι λυπημένοι και οι φοιτητές που έρχονται από οικογένειες στην πλειοψηφία οι οποίες είναι λαϊκές και βασανίζονται πάρα πολύ από τα νέα μέτρα αλλά και το μέλλον είναι αβέβαιο για αυτούς. Από εκεί και πέρα, όσο αφορά την παράτασή μου, η παράτασή μου έχει να επιδείξει 25 χρόνια από τον πορεία στα ελληνικά πανεπιστήμια με δεκάδες αγώνες, δεκάδες νίκες, δεκάδες επιτυχίες, χιλιάδες προτάσεις, προτάσεις οι οποίες έχουν επικυρωθεί, προτάσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί στην πόλη μας εδώ στο Βόλο. Η ΝΑΠΟΜΗ ΦΟΚΟΥ προσπάθησε το καλύτερο και πάλι για τον φοιτητή μέσω των νέων νόμων πλαισίου και της χρήσης που είχε σπάσει τότε. Η ΝΑΠΟΜΗ ΦΟΚΟΥ ήταν η μόνη πάση που ήθελε στις χωρίς ανοιχτές υπερασπιζόμενη το δικαίωμα του φοιτητή για παιδεία, για γνώση, για επιστήμη και για έρευνα. Ευθέρης Μπαρβαγιάννης, μέλος του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Σήμερα στηρίζουμε τα ψηφοδέλτια της Πασπουδαστικής. Καλούμε ένα τους φοιτητές να κάνουν τις φοιτητικές εκλογές μια ακόμα μάχη μέσα στην πάλη που δίνουν για τα δικαιώματά τους που θέλουν να κατακτήσουν στη ζωή και στις σπουδές τους.
Θέλουμε οι φοιτητές να έχουν ως κριτήριο τη ζωή τους μέσα και έξω από τις σχολές που είναι συνδεδεμένοι με τις πολιτικές που έχουν ασκηθεί διαχρονικά. Θέλουμε η λύση για τους φοιτητές είναι να ισχυροποιήσουν το μέτωπο αγώνα σπουδαστών για να οργανώσουν την πάλη τους με καλύτερους όρους μπροστά στην αντιλαϊκό τυφώνα που έρχεται με πρώτο το νόμο πλαίσιο που θα εφαρμοστεί στα πανεπιστήμια. Από τη μέρα που ξέσπασε η κρίση και μετά, βλέπαμε ότι τις φοιτητικές εκλογές είχαμε υψηλά ποσοστά αποχής. Πέρυσι η αποχή έφτασαν, κάνω λάθος, διόρθωσέ με, το 65% περίπου. Από τους 6.700 ψήφισαν 2.300 τόσοι φοιτητές. Αυτά νομίζω είναι τα στοιχεία που είχα δει το πρωί, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι τα ακριβή στοιχεία. 65% λοιπόν η αποχή. Θέλω να μου πεις αν σας φοβίζει η αποχή στις σημερινές εκλογές και αν θεωρείς ότι το αποτέλεσμα της κάλπης της 6 Μαΐου θα αποτυπωθεί σήμερα στις φοιτητικές εκλογές. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, θα μπουν μπροστά στην οργάνωση του αγώνα και μπροστά και μετά τις 6 Μάη που έγινε αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος, ουσιαστικά δεν άλλαξε τίποτα γιατί τα μονοπόλια παραμένουν στην εξουσία. Τους καλούμε και τώρα μπροστά στις φοιτητικές εκλογές να αλλάξουν την ψήφο τους, να την κάνουν ψήφο οργάνωσης, ψήφο αγώνα, ψήφο που θα λέει ότι εμείς δεν θα γίνουμε δούλοι στον 21ο αιώνα. Δεν μου απάντησες για την αποχή, θεωρείς ότι θα έχουμε? Πώς βλέπεις τα πράγματα να γίνονται μέχρι αυτή την ώρα? Μέχρι αυτή τη στιγμή προσέρχονται φοιτητές και καλούμε όσους περισσότερους γίνεται ακόμα να προσέλθουν, να μην αυτή τη μάχη που λέγεται φοιτητικές εκλογές να την αξιοποιήσουν μέσα στην πάλη που δίνουν όλα αυτά τα χρόνια.